Ένα χρόνο περίπου μετά τη διπλή επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Μόσχα και Αγία Πετρούπολη, Αλέξης Τσίπρας και Βλαντιμίρ Πούτιν αναμένεται να βάλουν και πάλι στο τραπέζι όλα τα θέματα της ελληνορωσικής ατζέντας και να διευρύνουν τη συνεργασία των δύο πλευρών. Όλη την εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν συνεχείς συσκέψεις στο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Πάνου Σκουρλέτη, προκειμένου να καθοριστεί το περιεχόμενο των σημερινών διαβουλεύσεων και οι στοχεύσεις της ελληνικής πλευράς. Η επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αθήνα είναι η πρώτη σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2016. Η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιείται σε ένα πολύ διαφορετικό πεδίο σε σχέση με πέρυσι. Η Ελλάδα δεν βρίσκεται στη δίνη των διαπραγματεύσεων. Η καχυποψία για ανταλλάγματα στη σχέση με τη Ρωσία δεν υπάρχει με τον Πρωθυπουργό να έχει στις βαλίτσες του ολοκληρωμένη αξιολόγηση. Η μικτίδη Υπουργική Επιτροπή των δύο χωρών που είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Νοέμβριο είχε καταγράψει πρόοδο στα θέματα που απασχολούν και τις δύο χώρες. Ήδη έχει συζητηθεί η δυνατότητα πραγματοποίησης το Σεπτέμβρη, παράλληλα με την 81η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, της 10ης Συνόδου της Μικτής Υπουργικής Επιτροπής για την Οικονομική, Βιομηχανική, Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία. Θεωρείται δεδομένο το γεωπολιτικό ενδιαφέρον της Ρωσίας για την Ανατολική Μεσόγειο και τη βούλησή της να προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις. Με προσεκτικές κινήσεις το τελευταίο διάστημα, η Ρωσία προσπαθεί να ξεπεράσει τα εμπόδια που έχουν προκληθεί με την Ευρώπη από την εποχή της Ουκρανικής κρίσης. Αυτό άλλωστε επισημαίνει και ο Βλαντιμίρ Πούτιν στο άρθρο του στην Καθημερινή, τονίζοντας πως την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μας εμποδίζει η κάμψη στις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό επηρεάζει αρνητικά τη δυναμική των εμπορικών συναλλαγών, οι οποίες σε σχέση με πέρυσι μειώθηκαν κατά 1/3 στα 2,75 δισεκατομμύρια δολάρια. Από τον μακρύ κατάλογο των 19 υποκρατικοποίηση περιουσιακών στοιχείων η ρωσική πλευρά φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες να βλέπει με καλό μάτι το 67% του μετοχικού κεφαλαίου του οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης και το 65% της εταιρείας παροχής φυσικού αερίου. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί ενδιαφέρον τόσο για την Τρένοσέ όσο και για την εταιρεία συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού. Η προώθηση του αγωγού South Stream 2 που θα μεταφέρει φυσικό αέριο στην κεντρική Ευρώπη μέσω της Μαύρης Θάλασσας, Ελλάδας και Ιταλίας είναι ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των δύο πλευρών. Η ελληνική πλευρά θα ήθελε να ολοκληρώσει στη σημερινή συνάντηση το πρώτο βήμα που είχε γίνει πέρυσι τον Απρίλιο στη Ρωσία. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, στη συνοδεία του Ρώσου Προέδρου είναι και οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Gazprom. Προτάσεις για κοινοπραξίες με τη ΔΕΗ, τα ελληνικά πετρέλαια, τις μεταφορές, τον αγροτικό τομέα και τον τουρισμό αναμένεται να κυριαρχήσουν στις συναντήσεις που θα έχουν οι αντιπροσωπείες αμέσως μετά το τετατέ του Πρωθυπουργού με τον Ρώσο Πρόεδρο. Σε πολιτικό επίπεδο, η νέα κατάσταση στην Τουρκία με την αντικατάσταση του Αχμέντ Νταβούτογλου, το προσφυγικό, η γενικότερη αστάθεια της περιοχής, καθώς και το Ουκρανικό αναμένεται να κυριαρχήσουν στην κατηδία συνάντηση των δύο ηγετών. Η επίσκεψή σας που πραγματοποιείται στα πλαίσια του αφιερωματικού έτους Ελλάδας-Ρωσίας επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των σχέσεών μας σε διμερές επίπεδο, καθώς και την ισχυρή βούλησή μας να αναβαθμιστούν αυτές οι σχέσεις, πράγμα το οποίο προωθήθηκε ιδιαίτερα το τελευταίο έτος με την επίσκεψή μου τόσο στη Μόσχα όσο και στην Αγία Πετρούπολη που είχαμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε και να ανταλλάξουμε σχέσεις και να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας. Θέλω να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι η ενίσχυση των σχέσεών μας αποτελεί για την Ελλάδα μια στρατηγική επιλογή που επιτάσσει τόσο η ιστορική ισχυρή, ιστορικά ισχυρή δεσμή, πολιτισμική δεσμή, πνευματική δεσμή ανάμεσα στους λαούς μας, όσο όμως και οι δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά μας, τόσο οικονομικές δυνατότητες, όσο όμως και δυνατότητες ενίσχυσης της σταθερότητας και της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Κύριε Πρωθυπουργέ, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Συνεχίζουμε τη σειρά συναντήσεων και διαβουλεύσεων στο υψηλότατο επίπεδο. Και αυτό γίνεται με φόντο το αφιερωτικό έτος πολιτισμού μεταξύ της Ρωσίας και της Ελλάδος. Мы с вами в Москве, в Петербурге обсуждали подробно наши перспективы в торгово-экономической сфере.
και στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη. Αναλυτικά έχουμε συζητήσει τις προοπτικές μας στην οικονομική συνεργασία. Конечно, проблемы очень много сегодня, времена очень сложные, но перспективы у нас тоже есть. Βεβαίως τα προβλήματα είναι πολλά και οι συγκυρίες είναι δύσκολες, αλλά σίγουρα υπάρχουν και καλές προοπτικές. И мы должны, конечно, трансформировать исключительно добрые взаимные отношения и чувства двух народов в сферу экономического развития и сотрудничества. Και βεβαίως πρέπει να μεταμορφώσουμε τις καλά συναισθήματα και σχέσεις μεταξύ των δύο λαών σε απτά οικονομικά αποτελέσματα. Это не только энергетика, это должны быть высокие технологии, инфраструктура. Δεν είναι μόνο ενέργεια, είναι και υψηλές τεχνολογίες και υποδομές. Это, конечно, взаимное инвестирование. Αμοιβαίες επενδύσεις. Надеюсь, что нам удастся обо всем этом сегодня с вами поговорить. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να συζητήσουμε όλα αυτά σήμερα.